Σε άλλο θέμα τώρα, οι εισαγγελικές αρχές ζητούν να καταδικαστεί ο πρώην Υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντονίου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για την υπόθεση των εξοπλιστικών. Πάμε στην Έλενα Γαλάρη να μας πει περισσότερα, Έλενα. Ναι, Εύα, και η υπόθεση αφορά στη σύμβαση που είχε υπογράψει ο Γιάννος Παπαντονίου το 2003 με γαλλική εταιρεία για τον εξυγχρονισμό 6 φρεγατών του πολεμικού ναυτικού, από την οποία κατηγορείται ότι έλαβε ως δώρο, έλαβε μίζα 2.835.000 ελβετικά φράγκα, τα οποία στη συνέχεια νομιμοποίησε μέσω ενός φίλου του επιχειρηματία, τα οποία κατέθεσε σε τράπεζα της Ελβετίας. Πώς τα νομιμοποίησε? Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, επένδυσε σε ομόλογο που είχε το ρόλο του ξεπλύματος. Όπως χαρακτηριστικά είπε στην πρότασή του εισαγγελέας, η σύμβαση αυτή έχει όλα τα στοιχεία της απιστίας και ζημίωσε το δημόσιο κατά 381 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό έγινε δωροδοκία. Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Εφόσον υπήρχε μαύρο χρήμα, έπρεπε να νομιμοποιηθεί. Τα χρήματα έρχονταν στο Υπουργείο. Δεν πάει κανείς να αφήσει στο γραφείο Υπουργού τη μίζα. Να σας πω ότι ο κύριος Παπαντονίου, ο οποίος στα τέλη του 2018 είχε προφυλακιστεί, είχε παραμείνει στη φυλακή για 17 μήνες, αρνείται τα πάντα. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει την ενοχή και της σύζυγου του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για το ίδιο αδίκημα, της κυρίας Σταυρούλας Κουράκου και του φίλου του επιχειρηματία. Έλενα Γαλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.